Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Παρακολουθείτε την εκπομπή Προφίλ εδώ στη τηλεόραση του Βεργίνα. Στην κόψη του ξηραφιού βρίσκονται οι σχέσεις Κίνας-Ταϊβάν. Οι Κινέζοι μπήκαν για τα καλά στο χορό. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας άρχισαν σήμερα γυμνάσια ευρείας κλίμακας σε τομείς γύρω από την Ταϊβάν. Πρόκειται για τις μεγαλύτερες κινέζικες αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις που έχουν οργανωθεί ποτέ γύρω από την Ίσο, η οποία έχει δική της κυβέρνηση, αλλά το Πεκίνο θεωρεί από σκυρτής επαρχία της, προορισμένη να επανενωθεί με την υπηρετική χώρα δια της βίας εάν χρειαστεί. Οι ασκήσεις διεξάγονται σε αντίπεινα για την επίσκεψη νωρίτερα αυτή τη βδομάδα της Προέδρου της Βουλής των ΗΠΑ, της Νάνσι Πελόσι, στην Ταϊβάν, κάτι που το Πεκίνο εξέλαβε ως βαριά προσβολή και πρόκληση. Η επιλογή της Κίνας να διεξαγάγει στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν μετά την επίσκεψη Πελόσι στην Ίσο δεν δείχνει υπευθυνότητα, καθώς η κατάσταση θα μπορούσε να εκτραχυνθεί, προειδοποίησε χθες ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Τζο Μπάιντεν. Όταν ένας στρατός διεξάγει σειρά δραστηριοτήτων που συμπεριλαμβάνουν δοκιμές πυράβλων και γυμνάσια με πραγματικά πυρά, η πιθανότητα να υπάρξει επεισόδιο είναι πραγματική, είπε ο Αμερικανός σύμβουλος, ο κ. Σάλιβαν, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του. Πιστεύουμε, είπε, ότι αυτό που κάνει η Κίνα δεν είναι υπεύθυνο. Συνέχισε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Η Κίνα πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Πελόζη στην Ταϊβάν. Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν δοκιμές πυράβλων και άλλες επιχειρήσεις εντός των χωρικών υδάτων της Ταϊβάν. Η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε ανοιχτές σειράξεις, προειδοποιούν οι Υπουργοί Εξωτερικών του Συνδέσμου Κρατών της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, ενώ την ανησυχία της εκφράζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Βρυξέλλες χαρακτηρίζουν πρόσχημα την επίσκεψη της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ταϊπέη. Η διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων από τον Κινέζικο στρατό στη θάλασσα κοντά στην Ταϊβάν της Κίνας είναι ένα απαραίτητο και δίκαιο μέτρο για την αποφασιστική προστασία της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας. Η Νάνσι Πελόζη δήλωσε πως η επίσκεψή της αποτελεί πράξη αλληλεγγύης προς την Ταϊβάν. Όμως πολλοί φοβούνται πως η κίνηση αυτή άνοιξε τον ασκό του αιώλου και πως το Πεκίνο ίσως επιχειρήσει τον θαλάσσιο και εναέριο αποκλεισμό της Ταϊβάν. Ο Λευκός Οίκος επαναλαμβάνει πως η επίσκεψη Πελόζη δεν αλλάζει τις πάγιες θέσεις της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Το Πεκίνο δεν πρέπει να μετατρέψει αυτή την επίσκεψη σε κρίση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επίσκεψη είναι συνεπής με την πολιτική που ακολουθούμε εδώ και χρόνια. Είμαστε πολύ ξεκάθαροι πως δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην πολιτική της μίας Κίνας που στηρίζεται στον νόμο του 1979 για τις σχέσεις με την Ταϊβάν. Την ίδια ώρα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε έξω από το αμερικανικό προξενείο στο Χονγκ Κονγκ. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο σοβαρό αυτό ζήτημα σε κατοπινό στάδιο της εκπομπής και θα το αναλύσουμε και να το συζητήσουμε με τον διεθνολόγο τον Χρήστο τον Ιακώβου. Να σας αναφέρω, κυρίες και κύριοι, ότι εδώ και λίγη ώρα μένεται μια πυρκαγιά σε γυροκομείο στην Κωνσταντινούπολη, σε ελληνικό γυροκομείο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, μιλάμε για το νοσοκομείο καλύτερα Βαλουκλή στην Κωνσταντινούπολη. Μένεται μια μεγάλη πυρκαγιά, έχει εκενωθεί το νοσοκομείο, έτσι, και συνεχίζονται προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Απομακρύνθηκαν με αναπηρικά καροτσάκια διάφοροι ασθενείς, ενώ άλλους τους μετέφεραν έξω κρατώντας τους αγκαλιά. Μόλις έχουμε περισσότερα θα επανέλθουμε και σε αυτό το θέμα. Πάμε πίσω στα δικά μας. Ανακοίνωση απάντηση στον παρετηθέντα πρόεδρο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας εξέδωσε η ηλεκτρική υπηρεσία, η οποία μεταξύ άλλων υπογραμμίζει ότι η σύζυγος του Θωμά Αντωνίου συνευλήθηκε με τον ΟΑΗ τον Δεκέμβριο του 2020, χωρίς να ζητηθεί καμία γνωμάτευση επί του θέματος και χωρίς να ενημερωθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Μάλιστα, η ηλεκτρική υπηρεσία περνά στην αντεπίθεση
και επιχειρεί να αδειάσει τον κύριο Αντωνίου σε σχέση με το θέμα του ασυμβίβαστου, υποδεικνύοντας πως δεν ευσταθεί ότι η υπηρεσία ήταν ενήμερη για το θέμα, ενώ αφήνει να νοηθεί πως δεν ήταν ενήμερος ούτε ο υπουργός της Υγείας. Επιπλέον, απαντά στην κριτική που άσκησε ο πρόεδρος του ΑΗ, ο οποίος έκανε λόγο για πολιτική πτυχή του θέματος, καθώς επίσης και για ανίκαιες επιθέσεις, οι οποίες εκπορεύονται από θεσμικούς φορείς. Η ελεκτική υπηρεσία απαντά πως το θέμα αφορά την νοημότητα της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΗ, που επηρεάζει και όλες τις αποφάσεις που αυτό λαμβάνει. Λοιπόν, πάμε στην συνάδελφο, την Νατάσα την Ιωάννου, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα μας δώσει πολύ περισσότερα για το θέμα, αφού το παρακολουθεί συνεχώς. Νατάσα, καλό ναι, σου απόγευμα. Δεν έχω και πολύ καλή επαφή με τα όσα λες. Mm-hmm. Δεν σε πολύ ακούω. Έχω και επιστροφή ήχου, αν μπορεί να διορθωθεί. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, όσο αφορά την θέση της ηλεκτρικής υπηρεσίας, την έχεις αναφέρει εσύ. Εμείς αναμέναμε δημοσιογραφικά όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στον Οργανισμό Ασφάλισης της Υγείας να ξεσπάσει. Ήταν θέμα χρόνου. Είχαμε τις ενδείξεις, γιατί ο Γενικός Ελεκτής, η Ελεκτική Υπηρεσία, πριν από 7 μέρες περίπου έθεσε θέμα ασυμβίβαστου όσο αφορά τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για τον κύριο Θωμά Αντωνίου, και είπε ότι θα προχωρήσει στην ενέργεια έρευνας. Έγιναν πάρα πολλά. Είχαν προκύψει, να υπενθυμίσω και στον κόσμο, μετά τον διορισμό του Πρόεδρου του ΠΙΣ στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, που ήρθε μετά και αναιρέθηκε αυτός ο διορισμός λόγω της φύλλας αντιδράσεων που είχαν ναι. προκύψει. Ναι. Άρα όλα αυτά τα οποία είχαν συμβεί και οι συζητήσεις και οι αντιδράσεις που στοχοποιούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το Γενικό Σχέδιο Υγείας, ήρθαν και έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Ανάγκασα τον κύριο Αντωνίου να προχωρήσει να θέσει την παραίτησή του και ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η Ελεκτική Υπηρεσία επανήλθε λοιπόν. Έχει αναγνώσει κάποια πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις επιστημάνσεις της. Θα προχωρήσει στη διενέργεια, επιμένει ότι υπάρχει θέμα ασυμβίβαστου. Όμως είναι καλό να δούμε τι λέει και ο κύριος Αντωνίου μέσα στην επιστολή παραίτησής του. Λέει ότι δεν φανταζόμουν μετά από όλα αυτά ότι θα έβλεπα να στοχοποιείται και η οικογένειά μου και να γίνεται συστηματική προσπάθεια να λιτωρηθεί το όνομά μου από όλους αυτούς που απεργάστηκαν όλα τα μέσα για να εμποδίσουν αρχικά, να διαβρώσουν και να αποσταθεροποιήσουν στη συνέχεια το σύστημα υγείας της χώρας μας. Αυτό το λέει στον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρόσθεσε ακόμη ότι αυτή τη στιγμή το ζήτημα δεν είναι νομικό αλλά εξόχως πολιτικό. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ πως το να θέσω την παραίτησή μου στη διάθεσή σας, ώστε εσείς να αποφασίσετε τι ιδέο γενέστε, αποτελεί τη μόνη υπεύθυνη στάση που μου επιβάλλει η αίσθησή μου περί αξιοπρέπειας αλλά και πολιτικής τάξης. Μάλιστα. Τώρα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να υπενθυμίσουμε ότι μέσα από την ανακοίνωση και του κυβερνητικού εκπροσώπου έδωσε δύο χαρακτηριστικά σημεία. Το ένα, έχει ζητήσει από τον Γενικό Εισαγγελέα να προβεί σε σχετική γνωμάτευση για το τι θα πράξει. Και το άλλο, ζήτησε και από την Επιτροπή Ασυμβίβαστου να έχει μια δεύτερη γνωμάτευση και από εκεί όσο αφορά τον διορισμό του κύριου Αντωνίου. Ο κύριος Αντωνίου όμως λέει πάρα πολλά μέσα από την επιστολή παραίτησής του. Το άλλο σημείο που αξίζει τον κόπο να αναφερθώ, Δημήτρη, λέει ότι υπάρχουν και άλλες οργανωμένες παρασκηνιακές και απροκάλυψεις ενέργειες από πολέμιους του γεστή και πλέον εντελώς ανέντιμα, δεν στοχεύουν μόνο εμένα αλλά και την οικογένειά μου. Θα επαρκούσε ίσως να αναφέρω πως συκοφαντώντας παρουσιάζουν τα 26.590 ευρώ που κατατέθηκαν από το γεστή στο λογαριασμό της συζύγου μου για το έτος 2021 ως 250.000 ευρώ, παραγράφοντας από την άλλη τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ενδεχόμενων αμοιβών που αρνήθηκα και δεν διεκδίκησα τα τελευταία 10 περίπου χρόνια. Αντιλαμβάνεσαι, Δημήτρη, και αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι αυτό δεν θα σταματήσει
εδώ. Μετά και την έρευνα που θα διεξάγει και ο Γενικός Ελεκτής, η Ελεκτική Υπηρεσία, ενδεχομένως να προκύψουν και άλλα θέματα. Σίγουρα. Να επαναλάβουμε ότι ο κ. Θωμάς Αντωνίου βρίσκεται σε αυτή τη θέση εδώ και 10 χρόνια. Και είναι το ερώτημα που είπα και χθες, θα το επαναλάβω και σήμερα. Πώς μπορεί να προκύψει τώρα θέμα ασυμβίβαστου, τόσο καιρό, τόσα χρόνια, τι έκαναν οι αρμόδιοι? Δεν διερευνούσαν, δεν προέκυψε θέμα ασυμβίβαστου όσο αφορά την σύζυγό του, δεν προέκυψαν άλλα ευρήματα, τώρα προέκυψαν αυτά τα δεδομένα. Αυτό διαρωτάτε και είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν, Δημήτρη. Αυτές είναι οι εξελίξεις, η ελεκτική υπηρεσία προχωρά. Αυτά είπε ο κύριος Θωμάς Αντωνίου, ο οποίος νιώθει θυγμένος, προδομένος, έχει προσφέρει από ό,τι λέει για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας, και θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και πού θα οδηγηθούν. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νατάσα. Αντιλαμβάνομαι αυτό το σύριαλ θα έχει πολλά επεισόδια. Υπάρχει λοιπόν σύν τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, έχουμε και αυτό το θέμα. Καθημερινά συνάνθρωποι μας δεν έχουν να βγάλουν την ημέρα τους, δεν έχουν φαγητό και ακούμε και όλα αυτά, έτσι, αυτό το, όπως είπα και πριν, νέο σύριαλ, αυτή τη φορά όσον αφορά το Γενικό Σχέδιο Υγείας. Θα παραμείνουμε επίσης στα θέματα της υγείας. Ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός, βρίσκεται σε επαφές με τους ομολόγους του. Μιλάμε τώρα για το θέμα της ευλογιάς των πιθήκων, γειτονικών χωρών. Βρίσκεται λοιπόν ο κύριος Χατζημπαντέλα για να αποσταλούν στην Κύπρο εμβόλια για την συγκεκριμένη νόσο. Ο Κωνσταντίνος Αθανασίου, ο σύμβουλος επικοινωνίας του Υπουργείου της Υγείας, βρίσκεται μαζί μας. Κωνσταντίνε, καλό σου απόγευμα. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα και στους τηλεθεατές σας. Όπως πάντα σε ΠΑΛΚ, έτοιμος να μας απαντήσει στα ερωτήματα που έχουμε, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, τι γίνεται με όλα αυτά τα εμβόλια που περιμένουμε να έρθουν, γιατί και ο κόσμος άρχισε να ανησυχεί. Πότε θα έρθουν στην Κύπρο τα εμβόλια για την ευλογιά των πιθήκων? Σίγουρα, είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχουν δηλαδή μεθέσεις άλλες χώρες και η Κύπρος είναι η χώρα που δεν έχει ακόμη προμηθευτεί τα εμβόλια ή τα φάρμακα. Αναμένεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γι' αυτό η Κύπρος από την πρώτη στιγμή εντάχθηκε στην κοινή προμήθεια, έτσι ώστε να λάβει το συντομότερο δυνατό εμβόλια και φάρμακα. Δίνεται προτεραιότητα. Η τελευταία ενημέρωση που υπήρχε την προηγούμενη Δευτέρα ήταν ότι περί τα τέλη Αυγούστου θα αφηχθεί πρώτη ποσότητα 1.400 δόσεων στην Κύπρο, καθώς δίνεται προτεραιότητα στις χώρες όπου εντοπίζονται και αυξημένα περιστατικά της συγκεκριμένης νόσου. Ωστόσο, με αφορμή το επιβεβαιωμένο πρώτο περιστατικό στην Κύπρο, αμέσως έγιναν ενέργειες έτσι ώστε να επισπευθεί αυτή η διαδικασία και γίνονται και ενέργειες από πλευράς του Υπουργού Υγείας με ομολόγους του και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και από γείτονες χώρες, έτσι ώστε αν εντοπίσουμε οποιαδήποτε χώρα η οποία διαθέτει εμβόλιο να μας εφοδιάσει μέχρι να έρθει και η πρώτη ποσότητα. Ευελπιστούμε, σίγουρα δεν μπορούν να αναφερθούν περισσότερα αυτή τη στιγμή, ευελπιστούμε όμως τις επόμενες δύο ημέρες ότι θα υπάρχει θετική κατάληξη και πολύ σύντομα να έχουμε μία μικρή ποσότητα εμβολίων στην Κύπρο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρώτο περιστατικό. Μάλιστα, όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του 40χρονου, ο οποίος ασθενεί με αυτή την νόσο, πώς έχουν τα πράγματα? Η κατάσταση της υγείας του από τους θεράποντες ιατρούς κρίνεται ως καλή και αξιολογείται, παρακολουθείται συνεχώς και παρέχεται η απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη φυσικά με όσα μέσα είναι διαθέσιμα στην Κύπρο. Όσον αφορά τις έρευνες των αρμοδίων, των ειδικών που κάνουν η χνηλάτιση των επαφών του, πού πάμε? Αυτά που την πρώτη στιγμή έχουν ενημερωθεί οι επαφές όπως τέθηκαν και εφαρμογή τα πρωτόκολλα, έχουν ενημερωθεί οι επαφές του περιστατικού και υπάρχει καθημερινή επικοινωνία έτσι ώστε να υπάρχει επιτήρηση. Όταν αναπτύξουν δηλαδή ένα ύποπτο σύμπτωμα, τότε να δοθούν αμέσως οι κατευθυντήριες οδηγίες για να υπάρξει, για να αποφευχθεί η διασπορά του ιού στην κοινότητα. Κωνσταντίνε, η μητέρα του 40χρονου, καθώς και ο ίδιος, από ό,τι άκουσα, απευθύνουν μια δραματική έκκληση προς εσάς, προς το Υπουργείο, όσον αφορά την έλευση των εμβολίων, γιατί, όπως είπε η ίδια, η κατάσταση του γιού της συνεχώς επιδεινώνεται. Πώς απαντάτε σε αυτά?
Σίγουρα δεν θα συζητήσουμε τώρα περί της κατάστασης υγείας του ασθενούς και δεν θα αμφισβητήσουμε οποιανδήποτε ιατρική διάγνωση. Άρα είναι καλά να ακούμε αυτά που τις διαγνώσεις των γιατρών και ποια είναι η ενημέρωση που υπάρχει σε ιατρικό και επιστημονικό επίπεδο. Υπάρχει καθημερινά επικοινωνία και προσωπική με την οικογένεια του ασθενούς. Αναγνωρίζουμε, αφουγκραζόμαστε αυτή την ανησυχία για την έλευση των εμβολίων και των φαρμάκων, όμως είναι αυτό που ξεκαθαρίσαμε ότι δεν εξαρτάται ούτε από τον Υπουργό, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε γενικότερα από την Κύπρο, εάν θα αφηχθούν τα εμβόλια. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει παραγωγή στην Κύπρο. Άρα αναμένουμε να δοθεί προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να λάβουμε τις απαραίτητες δόσεις. Ασκούνται όμως πιέσεις, είναι αυτό που προανέφερα, ασκούνται πιέσεις, καθώς και με αφορμή το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό, να υπάρχει επίσπευση της διαδικασίας. Μάλιστα, ωστόσο συνεχίζεται αυτή η κριτική ότι υπήρξε καθυστέρηση, μας έχεις δώσει απαντήσεις. Είναι αυτό όμως, είναι αυτό που λέμε, που το λέμε εδώ και αρκετές εβδομάδες. Δεν υπάρχει καθυστέρηση. Η Κύπρος από την πρώτη στιγμή που υπήρξε η αναφορά για την επαναφορά αυτής της συγκεκριμένης νόσου, ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλε αίτημα έτσι ώστε να συμμετέχει σε αυτή την κοινή προμήθεια. Είναι μια κοινή προμήθεια, δηλαδή ευρωπαϊκός μηχανισμός, όπου εκεί όλες οι χώρες θα κατανεμηθούν βάσει των αναγκών, βάσει του πληθυσμού, οι απαραίτητες δόσεις των εμβολίων. Στην Κύπρο γνωρίζουμε ότι θα αφηχθούν 1.400 δόσεις. Όμως ασκούνται πιέσεις τουλάχιστον μία μικρή ποσότητα να αφηχθεί νωρίτερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά περιστατικά που ενδεχομένως να προκύψουν τις επόμενες ημέρες. Ασκούνται πιέσεις. Δεν αμφιβάλλω ότι από την πρώτη στιγμή εσείς εκεί στο Υπουργείο Υγείας μεριμνήσατε για να αφηχθούν έγκαιρα. Ωστόσο, αυτό έτσι που υποψιάζομαι είναι ότι είμαστε μικρό κράτος και ενδεχομένως κάποιοι από την Ευρώπη να μας έχουν γραμμένους και στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Εντάξει, δεν θέλουμε να αναφερθούμε, δεν νομίζουμε ότι υπάρχει οποιαδήποτε διάκριση. Γι' αυτό γίνεται όμως ασκούνται και οι πιέσεις από πλευράς του Υπουργείου, έτσι ώστε να υπάρχει μια μικρή ποσότητα. Δηλαδή, ζητήσαμε, στείλαμε αίτημα ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον μια μικρή ποσότητα, γιατί έχουμε το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό και είμαστε σίγουροι ότι θα ανταποκριθούν οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί. Την ίδια ώρα όμως, ο Υπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με άλλους ομολόγους του, δηλαδή με γείτονες χώρες, για να δούμε αν μπορούν να μας διαθέσουν. Υπήρχε ανταπόκριση. Τώρα απομένει όμως να δούμε αν μπορούν και να μας εφοδιάσουν με συγκεκριμένη ποσότητα εμβολίου. Όσον αφορά κάτι τελευταίο, Κωνσταντίνε, για την κατάσταση της υγείας του 40χρονου, η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει είναι αντιβιωτικά, απλά ισχυρά, καλύτερα αντιβιωτικά. Η απαραίτητη διαθέσιμη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σίγουρα δεν μπορώ να αναφερθώ περισσότερο, δεν είναι ούτε και τη ιδιότητά μου για τη θεραπεία η οποία υπάρχει στον ασθενή. Όμως είναι πολύ σημαντικό για να υπάρχει παραπληροφόρηση ότι δεν υπάρχει το μαγικό φάρμακο το οποίο θα πάρει κάποιος και ενδεχομένως να προστατευτεί από την νόσο. Και το αντιϊκό φάρμακο, το οποίο ακόμη δεν έχει εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμακών, αλλά αναμένεται να αφηχθεί τις επόμενες εβδομάδες, θα δίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως υπάρχει και με την πανδημία του κορονοϊού. Το αντιϊκό φάρμακο δηλαδή δεν μπορεί να το λάβουν όλοι οι πολίτες. Άρα, μέχρι στιγμής αντιμετωπίζεται ήπια συμπτωματολογία και όσον αφορά το εμβόλιο, υπάρχουν και πάλι συστάσεις της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής Εμβολιασμών του Υπουργείου, όπου δύναται να χορηγηθεί σε επαγγελματίες υγείας που θα κληθούν να διαχειριστούν αυτά τα περιστατικά, αλλά και στις στενές επαφές αυτών των περιστατικών. Μάλιστα. Κωνσταντίνε Αθανασίου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Που έχεις κάνει. Καλή δουλειά, καλή σου συνέχεια. Εμείς κυρίες και κύριοι πάμε σε ένα καυτό πρόβλημα το οποίο έτσι καταπιανόμαστε σχεδόν καθημερινά που μας προβληματίζει τη μικρή μας χώρα. Αυτό της σιωπηλής εισβολής, της συνεχούς και ανεξέλεκτης καθόδου των λαθρομεταναστών και τα προβλήματα που δημιουργούν ήδη πάφος, αλλάζει όψη, ξεθοριάζει και σιγά σιγά κατά τη γνώμη μου ίσως να μετατραπεί και σε μια αφρικανική πόλη. Ήδη ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής Πάφου, ο Άγγελος Ονησηφόρου, κάνει καταγγελίες για τα προβλήματα που δημιουργούν οι αλλοδαποί στην Πάφο. Έχουμε την χαρά να τον έχουμε μαζί μας, τον κύριο Ονησηφόρου, μέσω Skype. Κύριε Ονησηφόρου, γεια σας, καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Καλό σας και από μένα, από χαιρόμαστε την Πάφο που σας έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, κάνατε κάποιες καταγγελίες για τις συμπεριφορές, με συγχωρείτε,
των αλλοδαπών ασιατικής και αφρικανικής καταγωγής, οι οποίοι παρενοχλούν τουρίστες και Κυπρίους εκεί στην τουριστική περιοχή της Πάφου. Πείτε μας την πρώτη σας τοποθέτηση και έχω αρκετά ερωτήματα να σας κάνω. Βασικά το πρόβλημα μας είναι από αφρικής καταγωγής, που είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Έχω ενημερωθεί από διάφορους συναδέλφους ότι έξω από τα εστιατόρια τους αντιμετωπίζουν προβλήματα με την έλευση Αφρικανών επίκων που ενοχλούν τουρίστες πελάτες. Γενικά από την κάτω Πάφο μέχρι το κέντρο της πόλης που υπάρχουν μαγαζιά που έχει γεμίσει Πάφος πολιτικούς πρόσφυγες από την Αφρική. Είναι σοβαρό το πρόβλημα γιατί είναι τεράστιος ο αριθμός και το νιώθουμε πολύ έντονα στο δετσί μας αυτό το πράγμα. Μισό λεπτό κύριε Νησιφόρο, δηλαδή λέτε για τα κέντρα αναψυχής, εστιατόρια φαντάζομαι και τα λοιπά. Ναι, έρχονται τουρίστες, δηλαδή κατά την είσοδο τους ή κατά την έξοδο τους μετά το φαγητό για παράδειγμα τις βραδινές ώρες και απ' έξω βρίσκονται ομάδες αλλοδαπών οι οποίοι τους παρενοχλούν. Δεν θέλω να φωτογραφίζω χώρους που διαμένουν Αφρικανοί υπήκοοι. Απλώς όταν σε μια περιοδία είναι αρμόδιοι κάτω στην παραλιακή περιοχή, θα καταλάβουν ακριβώς γιατί λέμε. Τους βλέπεις πάνω στα πεζοδρόμια να κάθονται στα περιβάζια και να περνούν οι τουρίστες να τους παρενοχλούν ή αν δουν κάποια τουρίστρια και είναι μόνη της, με την πρώτη ευκαιρία να την προσεγγίσουν ώστε να την αποπλανήσουν. Από ότι είχα και μια ενημέρωση από την αστυνομική διεύθυνση προηγουμένως, λένε ότι δεν είχαν ιδιαίτερες καταγγελίες. Θα μας τα πούνε, θα έχουμε εκπρόσωπο της αστυνομίας σε λίγο. Όσον αφορά εσείς για τα θέματα αυτά που ακούγετε και βλέπετε και από συναδέλφους σας, υπήρξαν περιπτώσεις, αν δεν κάνω λάθος, έτσι να το επεκτείνουμε λίγο, στη λεωφόρο Ποσειδώνος λένε οι πληροφορίες μου ότι οι αλλοδαπές από αυτές τις χώρες εργάζονται ως προσφέρουν καλύτερα σεξουαλικές υπηρεσίες, εργάζονται ως εργάτρια στους σεξ, να το θέσω έτσι, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, ότι υπάρχουν αρκετές πιάτσες. Ακριβώς. Και οι άντρες το ίδιο κάνουν τα βαποράκια με ναρκωτικά. Μπορεί να τους συναντήσεις παντού. Βασικά η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς και οι αρμόδιοι πρέπει να σκύψουν λίγο στο πρόβλημα αυτό και να κατέβουν κάτω από τα έδρανα και να δουν το πρόβλημα με σοβαρότητα και με άμεση επίλυση. Γιατί ο κόσμος το βλέπω ότι είναι ένα γκαζάνι που βράζει και θα πάρει κάποιες ομάδες θα θέλουν να πούν δραστικά έξω να βρουν κάποια λύση. Δίνουμε άσχημη εικόνα στους ξένους, δηλαδή αυτοί έρχονται εδώ να ξοδέψουν τα χρήματά τους, να περάσουν κάποιες μέρες όμορφα στην ωραία την Πάφο, δίνουν τα χρήματά τους σε εμάς και ίσως να φεύγουν με μια άσχημη εμπειρία, την οποία θα μεταφέρουν και στους ομοεθνείς τους όταν πάνε πίσω στη χώρα τους. Αυτό θέλω να επισημάνω. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε τις καλύτερες υπηρεσίες και εξυπηρέτηση στους τουρίστες για να μπορούμε να στήσουμε έναν καλό όνομα εδώ στην Πάφο για να μπορούμε να προσεγγίζουμε περισσότερο τουρισμό. Υπάρχει ήδη και το καλό όνομα στην Πάφο. Υπάρχει ήδη. Αλλά εσείς προσπαθείτε ακόμη περισσότερο έτσι να φτιάξετε τα πράγματα. Να προσφέρουν είτε λέγεται ξενοδοχείο, είτε εστιατόριο, είτε ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Προσπαθούμε με τον καλύτερο μας τρόπο να κρατήσουμε με νύχια και με δόντια τους τουρίστες, γιατί είναι ο πνεύμονας της Πάφου. Μάλιστα. Είναι αυτοί που μας κρατάνε ολόχρονα. Από ό,τι ακούτε, κύριε Νησιφόρο, υπάρχουν και περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης. Όχι μόνο σε τουρίστες, αλλά και σε νεαρές Κυπρίες από αλλοδαπούς. Συγκεκριμένα είχα από ένα συνάδελφο και ήταν η αιτία ώστε να δημιουργήσω όλο αυτό το θέμα. Ο νεαρός πήγε τη νύχτα σε ένα κλαμπ διασκέδασης και όταν βγήκε να πάει στο αυτοκίνητό του ήταν μαζί με την κοπέλα του και τον προσεγγίσαν 4 άτομα. Ο ένας πήγε στη θέση του συνοδηγού που καθόταν η κοπέλα
και τη έλεγε να πάει μαζί του και οι άλλοι δύο με την ανέδεια του καθίσανε μέσα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Σοβαρά, έτσι έγιναν τα πράγματα, όπως τα λέτε, γιατί είναι σοβαρό ζήτημα αυτό. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει κάνει καταγγελία, αλλά ήδη ενημέρωσα την αστυνομική διεύθυνση Πάφου και αν γνωρίζω καλά, νομίζω ήδη έχει επικοινωνήσει μαζί με τον πατέρα του νεαρού που έγινε το συμβάν αυτό. Αυτό δίνουμε άσχημη εικόνα και για τους ξένους που έρχονται στην Πάφο, τους τουρίστες και για τους δικούς μας, οι οποίοι αρχίζουν και αντιδράνε. Αυτό το παράδειγμα που μας έδωσες είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και ίσως μόνο σε ταινίες το βλέπουμε. Δηλαδή είναι, εντάξει, θα φαντάζομαι πέρασε, ήταν και τρομακτική εμπειρία και της κοπέλας και του συνοδού της. Δεν έχουμε συνηθίσει να ζούμε τέτοια φαινόμενα στην Κύπρο. Δυστυχώς αυτά τώρα θα αρχίσουν να είναι συχνά φαινόμενα εδώ στην ΠΑΦ. Μάλιστα. Και θα είναι κακό γιατί αν μαθευτεί στο εξωτερικό σε ξένον τύπο θα έχουμε προβλήματα. Και θα είναι αντίκτυπο στον τουρισμό μας. Και οι κάτοικοι θα αρχίσουν να αντιδράνε. Βεβαίως. Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις. Ήδη σηκωθήκανε. Ναι. Και βλέπετε συχνά που γίνονται διάφορες κεντρικές συνάξεις των κατοίκων, κάποια έτσι περιστατικά, βεβαίως, οι οποίοι οδηγούνται μετά, ο ίδιος προσπαθεί, αλλά δυστυχώς κανένας δεν μας ακούει και ούτε στρέφεται να μας βοηθήσει. Τελικά δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλιστα. Τι γίνεται κάτω στα κεντρικά γραφεία που είναι οι αρμόδιοι που χειρίζονται αυτές τις καταστάσεις. Κύριε Ονησηφόρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ έτσι, αυτά που μας είπατε, πάρα πολύ σημαντικά και παραστατικά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε τώρα απαντήσεις. Θα συνδεθούμε με την αστυνομική διεύθυνση της ΠΑΦΟΥ. Θα έχουμε απαντήσεις τώρα αμέσως. Θα ρωτήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της διεύθυνσης εκεί. Κύριε Νικολάου, μας ακούτε? Ο κύριος Μιχάλης Νικολάου, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης. Θα τον έχουμε σε μερικά δευτερόλεπτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, κύριε Νικολάου. Καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Δεν ξέρω, έχετε ακούσει προηγουμένως τις καταγγελίες του κυρίου Νησηφόρου? Όχι, ήμουν εκτός γραμμή. Μάλιστα. Θα σας μεταφέρω εγώ. Ναι, θα σας μεταφέρω εγώ, κύριε Νικολάου. Που έχει αναφέρει τις ανησυχίες και καταγγελίες που λέει ο ίδιος, τις οποίες και θα διερευνήσουμε και σίγουρα θα λάβουμε σοβαρά υπόψη. Κύριε Νικολάου, μας έχει μεταφέρει έτσι με τα μελανότερα χρώματα. Δεν σας ακούω καλά. Παρακαλώ τον κοντρόλ να φτιάξουμε λίγο τον ήχο, να με ακούει καλύτερο ο κύριος Νικολάου, γιατί έχουμε πάρα πολύ σημαντικά θέματα να συζητήσουμε, όπως μας τα μετέφερε προηγουμένως ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών κέντρων αναψυχής της ΠΑΦΟΥ. Με ακούτε καλύτερα τώρα, κύριε Νικολάου? Τώρα ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας. Λοιπόν, μας έχει μεταφέρει ο κύριος Ονησηφόρου με τα μελανότερα χρώματα την κατάσταση που επικρατεί κυρίως στις νυχτερινές ώρες στην ΠΑΦΟΥ, στην τουριστική υπεροχή της ΠΑΦΟΥ. Κύριε Ιωάννου, λυπούμε, δεν σας ακούω, είσαι διακεκομένος. Λοιπόν, κάντε μας την πρώτη σας τοποθέτηση. Κάντε μας την πρώτη σας τοποθέτηση και θα επανέλθουμε. Θα σας κάνω ερωτήσεις. Παιδιά, τι γίνεται εκεί στον ήχο? Λοιπόν, έχει πέσει γραμμή. Κύριε Νικολά, να μας βλέπετε. Θα επικοινωνήσουμε λίγο συντόμως μαζί σας, να σας ξαναβγάλουμε στην γραμμή. Θα μείνουμε σε αυτό το θέμα, θα επεκταθούμε σε αυτό το θέμα, θα καταπιαστούμε για αρκετή ώρα. Λοιπόν, γιατί οι καταγγελίες του κύριου Νησηφόρου είναι και σημαντικές, παραστατικές, σοβαρές. Ακούσατε προηγουμένως, βγαίνουν τουρίστες έξω από τα εστιατόρια, από τα ξενοδοχεία και παρενοχλούνται συνεχώς από αλλοδαπούς, από λαθρομετανάστες. Όπως μας άφησε να νοηθεί, δεν γίνονται ούτε περιπολίες από την αστυνομία. Κύριε Νικολάου, μας ακούτε τώρα? Τώρα σας ακούω, ναι, βέβαια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που έλεγα και πριν στους τηλεθεατές μας, ότι υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες από τον ιδιοκτήτη των κέντρων αναψυχής στην ΠΑΦΟ, τον κύριο Άγγελο Νησηφόρου. Όπως μας είπε, έτσι μας τα περιέγραψε, ήταν παραστατικός. Βγαίνουν λοιπόν τουρίστες από τα εστιατόρια, από τα ξενοδοχεία και πέφτουν θύμα παρενόχλησης από αλλοδαπούς, οι οποίοι έχουν κάνει στέκη την τουριστική περιοχή της ΠΑΦΟ. Τι γίνεται με τους ελέγχους, κύριε Νικολάου? Λοιπόν, μάλιστα. Καταρχάς να αναφέρω ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει καμία καταγγελία
είτε από πολίτη, είτε από επισκέπτες, είτε από ιδιοκτήτες υποστατικών, ότι είχαμε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Έχω ακούσει τον κύριο Ρονησιφόρου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί του. Μου έχει εκθέσει τα παράπονα που έχει λάβει από συναδέλφους, από πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής, τις οποίες και καταγγελίες θα διερευνήσουν. Επίσης, μου έχει αναφέρει ποιες περιοχές επηρεάζονται κατά κύριο λόγο, τις οποίες σίγουρα θα εντάξουν στις περιπολίες μας. Όμως, αυτό που έχω να πω ότι η αστυνομική διεύθυνση ΠΑΦΟΥ επί καθημερινής βάσεως υπάρχει σχέδιο περιπολιών για όλα τα συναφή αδικήματα και ενεργούμε προληπτικά και για σκοπούς εξιχνίασης και σίγουρα θα δώσουμε και την απαιτούμενη σημασία στις καταγγελίες του κ. Νησιφόρου. Δεν πέφτουν μόνο θύματα τουρίστες, αλλά και οι Κύπροι. Ήδη μας περιέγραψε προηγουμένως μία μαρτυρία, μια νεαρή κοπέλα, η οποία ήταν συνοδευόμενη με τον φίλο της, ήταν έτσι σε στιγμές τρόμου, στην κυριολεξία το λέω, στην προσπάθεια τους να μπουν στο όχημά τους. Μπήκαν σε αυτό 4 αλλοδαποί αφρικανικής καταγωγής και την παρενοχλούσαν. Δηλαδή τέτοια πράγματα τα βλέπουμε μόνο σε ταινίες. Η κοπέλα δεν προέβησε καταγγελία. Όπως μας είπε ο κύριος Ονησιφόρου, θα επικοινωνήσει μαζί σας για καταγγελία. Τώρα δεν ξέρω πώς θα διερευνηθεί η καταγγελία. Πώς τοποθετήσε σε αυτό? Κοιτάξτε, αυτό το περιστατικό αυτό μου το έχει αναφέρει ο κύριος Ονησιφόρου. Εμείς δεν έχουμε δεχτεί καμία καταγγελία από τα επηρεαζόμενα πρόσωπα, δηλαδή την συγκεκριμένη κοπέλα. Μου έχει δώσει κάποια στοιχεία με σκοπό να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, ώστε να μας επεξηγήσουν ακριβώς τι συνέβηκε και σίγουρα θα διερευνήσουμε και αυτόν τον περιστατικό και οποιοδήποτε άλλο μας καταγγέλνει. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες από πολίτες οι οποίοι μου έχουν αναφέρει ότι στη λεωφόρο Ποσειδώνος υπάρχει, αν δεν χαρακτηρίσω, μια πιάτσα αλλοδαπές προσφέρουν σεξουαλικές υπηρεσίες με αμοιβή. Παμοιβής, δηλαδή είναι εργάτριες του σεξ. Και πάλι μιλάμε για κοπέλες είτε ασιατικής είτε αφρικανικής καταγωγής. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 σημεία εκεί στη λεωφόρο Ποσειδώνος που γίνονται όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, σας έχω αναφέρει ότι αυτά τα έχω πληροφορηθεί και εγώ μέσω του κ. Νησιφόρου. Εμάς μέχρι στιγμής δεν μας είχε υποβληθεί οποιαδήποτε καταγγελία, ούτε και είχε περιέλθει στην αντίληψη μας να συμβαίνουν αυτά, τα οποία φυσικά και δεν αμφισβητώ και τα οποία σίγουρα θα διερευνήσω. Μάλιστα. Φαντάζομαι θα πυκνώσουν οι περιπολίες στις περιοχές όπου υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Είναι και θέμα πρόληψης, αν θέλετε, εγκλημάτων. Είναι καθήκον και υποχρέωση μας να λαμβάνουμε τα προληπτικά μέτρα και ιδίως σε τέτοιες περιπτώσεις που έρχονται πληροφορίες οφείλουμε να τις διερευνήσουμε για να διαπιστώσουμε κατά πόσο ευσταθούν και σίγουρα να διερευνήσουμε και σε ενδεχόμενη διάπραξη ποινικού αδικήματος να εντοπίσουμε τους υπόπτους ώστε να ανακριθούν και εάν και εφόσον προκύψει απαιτούμενη μαρτυρία να προσαχθούν ενώπιον δικαιοσύνης. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Όπως είπατε και εσείς, να πυκνώσουν οι περιπολίες και να δούμε πιο ζεστό αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι ένα καζάνι που βράζει. Δίνουμε μια άσχημη εικόνα τόσο στους τουρίστες, ενώ οι κάτοικοι της ΠΑΦΟΥ, βεβαίως και άλλων πόλεων της Κύπρου, έτσι είναι αγανακτισμένοι, βρίσκονται σε απόγνωση, γιατί αυτό συνεχίζεται συνεχώς. Βρίσκουν αλλοδαπούς είτε στις βεράντες τους, των σπιτιών τους, στη Λακατάμια για παράδειγμα να κάθονται. Ήδη ακούσαμε αυτό το έτσι, παραστατικό μαρτυρία από τον κύριο Νησιφόρου, τον ιδιοκτήτη των κέντρων αναψυχής. Θα μείνουμε σε αυτό το θέμα και έχω την χαρά να φιλοξενήσω μέσω Skype τον εκπρόσωπο τύπου του ΕΛΑΜ, τον κύριο Γιάδη. Κύριε Γιάδη, καλό σας απόγευμα. Αντιλαμβάνομαι έχετε ακούσει αυτά που ανέφερε προηγουμένως ο πρόεδρος των ιδιοκτητών κέντρων αναψυχής της ΠΑΦΟΥ. Ακούσατε και τις απαντήσεις από τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας. Θα ήθελα να αρχίσω το θέμα μας προτού τοποθετηθείτε και να επαναλάβω αυτή την μαρτυρία που άκουσα ότι προημερών μια κοπέλα Ελληνοκύπρια συνοδευόμενη από τον φίλο της στην προσπάθειά τους μετά από μια βραδινή έξοδο να εισέλθουν στο αυτοκίνητο τους για να φύγουν. Όταν άνοιξαν τις πόρτες, μπούκαραν σε αυτό 4 αλλοδαποί αφρικανικής καταγωγής
παρενοχλούσαν την κοπέλα. Ήταν μια κατάσταση έτσι που βλέπουμε, όπως είπα και πριν, σε ταινίες. Έζησαν στιγμές τρόμου στην κυριολεξία. Καλό απόγευμα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Καλό απόγευμα και σε εσάς και στους συνεργάτες σας. Σίγουρα η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο στην Κύπρο και αυτό είναι κάτι που είναι πασιφανές και νομίζω ευρέως παραδεκτό. Από την Πάφο μέχρι την Αμόχωστο, από τη Λάρνακα μέχρι τη Λευκωσία, δηλαδή σε όλα τα μήκη και πλάτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο έλεγχος έχει χαθεί από το φαινόμενο αυτών της παράνομης μετανάστευσης. Και για να τα παίρνουμε σωστά υπάρχουν διάφορες κατηγορίες για να μην τα βάζουμε όλα σε έναν κύκλο. Και αυτοί είναι οι αιτητές ασύλου, είναι οι λαθρομετανάστες, είναι οι κοινοτικοί μετανάστες, είναι αυτοί που είναι δικαιούχοι του ασύλου και είναι αυτοί που έρχονται από τρίτες χώρες με όλες τις νόημες διαδικασίες. Όμως, όπως βλέπουμε, τα προβλήματα πηγάζουν από συγκεκριμένες κατηγορίες. Και δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό που μόλις έχετε αναφέρει στην Πάφο. Υπάρχουν παρόμοια περιστατικά σε όλη την Κύπρο. Να αναφέρω σεξουαλικές παρενοχλήσεις ανήλικων κοριτσιών στο κέντρο της Λευκωσίας που είχαμε αποκαλύψει πριν λίγες εβδομάδες. Βία επεισόδια στο κέντρο διαφόρων πόλεων, να θυμίσω, πριν λίγο καιρό στην καρδιά του τουρισμού στην Αγία Νάπα, αν είχαμε βία επεισόδια μεταξύ αλλοδαπών αφρικανικής καταγωγής, αιτητών ασύλου συγκεκριμένα, επεισόδια στην καρδιά της Λευκωσίας, στη Λίδρας, στην Παλουριώτισσα πριν μόλις λίγα 24 ώρα και όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό με κερασάκι στην τούρτα, κάτι που θα αποκαλύψω τώρα και μπορεί να με διαψεύσει η αστυνομία. Μέχρι και εμπόριο όπλων έχουν συλληφθεί αιτητές ασύλου στο κέντρο της Λευκωσίας. Μάλιστα, λοιπόν, είναι πράγματα που θα πρέπει να θορυβήσουν. Συγχαρητήρια σε όλους μας και σε εμάς τους δημοσιογράφους και στους πολιτικούς. Από τη στιγμή που γίνεται και εμπόριο όπλων, δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει. Λοιπόν, συνεχίστε, κύριε Γιάδη. Έχουν υπάρχει συλλήψεις για αυτό το περιστατικό και είναι προς τιμήν της αστυνομίας που έχει, έχει προχωρήσει. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω, γιατί το πρόβλημα δεν είναι η αστυνομία, το πρόβλημα είναι η πολιτική ηγεσία και είναι οι πολιτικές αποφάσεις, καθώς είναι ένα πρόβλημα εξόχως πολιτικό. Γιατί να θυμίσω, όταν το 2008, όταν πρωτοειδρύθηκε τότε το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο και έφερε στο φως της δημοσιότητας το μεταναστευτικό πρόβλημα, όλοι έτρεχαν να μας κατηγορήσουν, να μας βάλουν στη γωνιά και να μας χαρακτηρίζουν με διάφορες απρεπείς, με διάφορα απρεπή επίθετα. Μα θυμάμαι σήμερα, τότε, κύριε Γιάδη, συγγνώμη που σας διακόπτω, το 2010-2011 νομίζω υπήρξαν και συλλήψεις μελών σας. Έτσι, θυμάμαι τότε μεταφέρθηκα στην αστυνομική διεύθυνση, όχι, στον αστυνομικό σταθμό Λακατάμιας. Υπήρξε ένα επεισόδιο που συνελήφθησαν κάποιοι γιατί απλά διαδήλωναν, αν θυμάμαι καλά, για αυτά τα θέματα. Ήταν για άλλον περιστατικό αυτό που λέτε. Δεν είχε κάνει με τη σχέση με την μετανάστευση. Όμως, να σας θυμίσω ότι υπήρχε η πρώτη πορεία κατά της παράνομης μετανάστευσης και τονίζω κατά της παράνομης μετανάστευσης, γιατί υπάρχουν και διάφορες φωτογραφίες που από τα πανό της διαμαρτυρίας που αναφέρονται στην παράνομη μετανάστευση και απέναντί μας μαζεύτηκε σε αντιπορία όλων των πολιτικών κατεστημένων της Κύπρου. Υπήρχαν όλα τα πολιτικά κόμματα και διαμαρτύρονταν, ήρθαν σε αντιπορία ενάντια στο ΕΛΑΜ, γιατί το ΕΛΑΜ διαμαρτυρόταν ενάντια στην παράνομη μετανάστευση. Το επαναλαμβάνω. Δηλαδή, φωνάζαμε για κάτι παράνομο και τα κόμματα της τότε Βουλής ήρθαν όλοι εναντίον μας. Δυστυχώς, πέρασαν τα χρόνια, κανείς δεν μας άκουσε, κανείς δεν άκουσε τις ανησυχίες μας και τα προβλήματα που εμείς αναδείξαμε και ερχόμαστε σήμερα, το 2022, οι πολιτικές δυνάμεις ευτυχώς αντιλαμβάνονται πλέον ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά δυστυχώς αντιλαμβάνονται μόνο στα λόγια. Γιατί συγκεκριμένες προτάσεις νόμου που έχουμε καταθέσει και τροπολογίες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως αποκοπή επιδομάτων για το μεταναστευτικό, αυτά τα τεράστια κονδύλια που δίνονται, δεν έχουν ψηφιστεί από τα πολιτικά κόμματα. Έχει μόνο τρεις θετικές ψήφους από το ΕΛΑΜ,
την ίδια στιγμή που όλα τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν την πρόταση του ΕΛΑ. Και γιατί βάλαμε αυτή την πρόταση? Αποκοπή των κονδυλίων. Γιατί πρέπει να αντιληφθούμε ότι για να τελειώσει αυτό το πρόβλημα πρέπει η Κύπρος να σταματήσει να είναι ελκυστικός προορισμός. Να δίνονται κίνητρα, τους δίνουμε κίνητρα με αυτούς τους τρόπους για να έρχονται. Ακριβώς, όταν ο άλλος ξέρει ότι θα έρθει στην Κύπρο, θα έχει έναν εγγυημένο εισόδημα αρκετών εκατοντάδων ευρώ και ας μην μας παραμυθιάζονται είναι μικρά τα επιδόματα που δίνονται, δεν είναι καθόλου μικρά. Συγκεκριμένα φέραμε στόχος της δημοσιότητας επιταγή 400 ευρώ για ενίκιο και επιταγή 750 ευρώ περίπου για βασικές ανάγκες, επιπρόσθετα άλλα που λαμβάνουν για παιδιά και ούτω καθεξής. Κύριε Γιάδη, πόσα εκατομμύρια πλήρωσε, νομίζω έχει ξανακουστεί, πόσα εκατομμύρια πλήρωσε ο Κύπριος φορολογούμενος μέχρι στιγμής για επιδόματα? Πόσα εκατομμύρια από την τσέπη μας πλήρωσαμε? Θα σας πω συγκεκριμένα. Ναι. Από τον κρατικό προϋπολογισμό, αυτά που καταφέραμε να εντοπίσουμε ως εθνικό λαϊκό μέτωπο και να ζητήσουμε την αποκοπή, ήταν περίπου 178 εκατομμύρια από αυτά που καταφέραμε να εντοπίσουμε. Υπάρχουν και πολλά άλλα. Και αυτά είναι από την τσέπη του φορολογούμενου πολίτη. Και από την Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιούμαστε περίπου 70 εκατομμύρια από τα οποία καταφέραμε να αντλήσουμε σύμφωνα με δηλώσεις της κυρίας Μαύρου του ΑΚΕΛ. Χρησιμοποιώ ένα κόμμα που είναι αντίθετο στις απόψεις του ΕΛΑΜ, απλά για να επιβεβαιώσω τα λεγόμενά μου. Καταφέραμε να αντλήσουμε μόνο 35 εκατομμύρια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το βάρος του μεταναστευτικού είναι στην τσέπη του φορολογούμενου Κύπριου πολίτη. Αλλά αν θέλουμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα, υπάρχουν οι λύσεις, φτάνει να υπάρχει πολιτική βούληση και μπορεί να επιληθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και θα σας πω συγκεκριμένα. Μα πώς αφού μπορεί, υπάρχουν... τώρα νομίζω είναι αργά πλέον, κύριε Γιάδη, όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Ποτέ δεν είναι αργά, πάντα κάθε πρόβλημα έχει και τη δική του λύση. Και φτάνει εμείς να έχουμε τη θέληση και την πολιτική βούληση να το λύσουμε. Και πιο συγκεκριμένα έχουμε κάνει συγκεκριμένες εισηγήσεις τις οποίες καταθέσαμε ενώπιον του Προεδρικού, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που εξετάζει τα συγκεκριμένα θέματα. Και μεταξύ αυτών έχουμε αναφέρει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί υφυπουργείο μετανάστευσης άμεσα που θα ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με το συγκεκριμένο θέμα, γιατί τώρα το μεταναστευτικό σπάζει σε πολλά και διάφορα υπουργεία, ώστε ακριβώς υπάρχει μια σύγκρουση αρμοδιοτήτων με αποτέλεσμα πολλά πράγματα να μένουν χωρίς να προχωρούν, χωρίς να υπάρχει κατάλληλη διεκπαιρέωση των εργασιών. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε να εφαρμόσουμε και εμείς τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ, όπως η συγκεκριμένη αποφάση την Ελλάδα για παγωποίηση των αιτήσεων ασύλου. Σήμερα η Κύπρος έχει 6% του πληθυσμού αιτήσεις ασύλου. Θα πρέπει να παγωποιήσουμε, να μην εγκρίνουμε άλλες αιτήσεις ασύλου, έως ότου φτάσουμε στο 1% που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να τηρούμε αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο όταν πρόκειται για φορολογίες απέναντι στο λαό να λέμε πρέπει να τηρήσουμε αυτά που λέει η Ευρώπη, αλλά όταν είναι για το μεταναστευτικό απλά κλείνουμε τα μάτια. Το δεύτερο, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μαζικές απελάσεις των λαθρομεταναστών και όσο δεν υπάρχουν οι λόγοι για να αιτηθεί άσυλο, όπως έπραξε η Ισπανία και έχει δικαιωθεί με βάση την απόφαση του ΕΔΑΔ. Άλλα αυτά θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Θα πρέπει να απαγορεύσουμε την είσοδο στην Κυπριακή Δημοκρατία και όποιος θέλει να κάνει αίτηση ασύλου να είναι μόνο σε νόμιμες οδούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε τις πρεσβείες και τα προξενία μας στο εξωτερικό, ούτως ώστε όποιος θέλει να κάνει αίτηση ασύλου να κάνει την αίτησή του στην πρεσβεία ή στο προξενείο μας στο εξωτερικό και αν και εφόσον εγκριθεί, τότε να έρθει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Όταν... Δεν θα είμαστε το ξέφραγο να μπέλει. Από εκεί και πέρα, όποιος έρχεται παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία, τότε θα πρέπει να τον παίρνουμε και να τον βάζουμε σε κλειστά κέντρα φιλοξενίας, ούτως ώστε αυτό να λειτουργά αποτρεπτικά στον οποιοδήποτε θα ξέρει ότι θα έρχεται, θα μπαίνει σε έναν κλειστό κέντρο φιλοξενίας και από εκεί και πέρα θα περιμένει και θα έχει εκεί πέρα μόνο ρούχα, τρόφιμα και την κατάλληλη σκέπη, ας πούμε. Μάλιστα, αν υπάρχει θέληση, κύριε Γιάδη, πολιτική απόφαση, όλα αυτά μπορούν να γίνουν.
Μιλήσατε προηγουμένως για ξέφραγο αμπέλη και μου ήρθε στο μυαλό η πρόσφατη τοποθέτηση του υποψήφιου Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Μαυρογιάννη, του εκπροσώπου, του υποψηφίου του ΑΚΕΛ ουσιαστικά, ο οποίος αντιτίθεται στην προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικών για τοποθέτηση φράχτη στην πράσινη γραμμή, έτσι για να αποκόπτονται οι ροές που μας στέλνουν οι Τούρκοι, ο οποίος εξέφρασε την παρέσκειά του για αυτή την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και αντιλαμβάνομαι γιατί, δηλαδή γιατί να μην προστατεύσουμε κι εμείς εντός εισαγωγικών, όπως κάνουν άλλες χώρες, τα σύνορά μας, τα κατεχόμενα μας εδάφη, τα οποία οι Τούρκοι εργαλοποιούν. Τα φράγματά μας. Ακριβώς, το θέμα το λαθρομεταναστευτικό, έτσι, και έρχονται από εδώ. Και εξέφρασε την παρέσκειά του. Πείτε μας μια τοποθέτησή σας σε αυτό το σημείο και θα σας αποδεσμεύσουμε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, κύριε Γιάδη. Λοιπόν, πρέπει να είμαι σαφή και ξεκάθαρος. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα συγκεκριμένα σύρματα, μπλέγματα, όπως έχουν τοποθετηθεί στο σημείο του Αστρομερίτη και της ευρύτερης περιοχής, είναι λαθασμένος ο τρόπος με το οποίο έχουν τοποθετηθεί. Γιατί έχω επισκεφθεί το συγκεκριμένο σημείο και όντως δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Όμως από εκεί και πέρα θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Και προς αυτήν την κατεύθυνση είναι έναν καλό μέτρο η δημιουργία αστυνομικής δύναμης που θα φυλάει την πράσινη γραμμή, μια πάγια εισήγηση του ΕΛΑΜ η οποία έχει υιοθετηθεί και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Αλλά δυστυχώς ο κύριος Μαυρογιάννης μέσα στις όλες τις δηλώσεις που έχει πει λέει για τον κίνδυνο όσων έρχονται να αιτηθούν άσυλο να τραυματιστούν, ξεχνώντας τον κίνδυνο που τρέχει η πατρίδα μας για δημογραφική αλλίωση. Φυσικά αυτό δεν με εκπλήσει καθόλου, γιατί το κόμμα που στηρίζει τον κύριο Μαυρογιάννη, και θα είμαι ξεκάθαρο στο ΑΚΕΛ, είναι το πολιτικό κόμμα που αρνείται να συμμετέχει στην Επιτροπή για αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και του μεταναστευτικού, δηλαδή αδιαφορεί για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η πατρίδα μας, με τη λογική ότι επειδή προεδρεύει το ΕΛΑΜ δεν πρέπει να συμμετέχω στη συγκεκριμένη επιτροπή. Τότε, αφού αυτό είναι το πρόβλημα τους, ας το πούνε εφθαρσό στο λαό. Φυσικά το ΕΛΑΜ όμως μοιάζει για τα προβλήματα του λαού, είναι στο πλευρό του λαού, γι' αυτόν άλλωστε και πολίτες από διάφορους πολιτικούς χώρους έρχονται και αγκαλιάζουν πλέον το εθνικό λαϊκό μέτωπο. Θα πρέπει όλοι να σταματήσουν να βλέπουν με κομματικές παροπίδες και να δουν την πραγματικότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κυπριακός λαός. Και θα πρέπει να δουν και να αντιληφθούν ότι ο μεταναστευτικός αποτελεί ίσως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας και μέσω αυτού κινδυνεύει για αφανισμό ο ίδιος ο λαός μας. Mm-hmm. Γιατί σκεφτείτε, αν κάθε μέρα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που έχουν δοθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δεχόμαστε περίπου 100 αιτητές ασύλου την ημέρα, φανταστείτε σε τι αριθμούς θα φτάσουμε μέσα σε μία δεκαετία. Και δεν είμαστε η Γερμανία, ούτε η Ρωσία, ούτε η Κίνα. Είμαστε ένα μικρό νησί, είμαστε η Κύπρος. Άρα θα πρέπει κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και όταν βλέπω την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, επί διακυβέρνησης Σαλβίνη και τώρα σύντομα ίσως διακυβέρνησης Μελώνη, όταν βλέπω την Ισπανία να λαμβάνει μέτρα, τότε γιατί η Κύπρος δεν πρέπει να λάβει μέτρα? Που είναι και ο τοπικός πληθυσμός της Κύπρου, είναι ούτε 1,5 εκατομμύριο, είμαστε μη κατεχόμενη χώρα. Απ' την άλλη υπάρχει και η εντός εισαγωγικών κατοχή από τους Βρετανούς με τις βάσεις, δηλαδή στο τέλος θα πάμε εμείς μετανάστες. Κύριε Γιάδη, θα σας αφήσω εδώ, είναι ατελείωτο το θέμα. Θα σας έχουμε και σε άλλη συζήτηση στην εκπομπή μας. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ιωάννου, στο τέλος της ημέρας θα αιτηθούν οι Κύπροι άσυλο σε κάποια άλλη χώρα όπως πάμε. Γιατί η Κύπρος θα έχει χαθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας έχουμε ξανά στην εκπομπή μας να συζητήσουμε και άλλα θέματα που αφορούν αυτό το καυτό ζήτημα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε εκτός συνόρων, καθώς έκρηξη ηφαιστείου συνέβη κοντά στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας. Θυμάστε, φαντάζομαι, την έκρηξη ηφαιστείου που είχαμε πριν από αρκετά χρόνια και τα σύννεφα στάχτης είχαν καλύψει μεγάλο μέρος του ουρανού της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι αεροπορικές πτήσεις. Να δούμε το βίντεο. Νέα ηφαιστειακή έκρηξη σημειώθηκε στο βουνό Φαγκρανταλσφιάλ στην νοτιοδυτική Ισλανδία. Το Εθνικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο που παρακολουθεί τη σεισμική δραστηριότητα υπολόγισε στα περίπου 300 μέτρα το μήκος της ρογμής από την οποία βγαίνει η λάβα. Ντόπιοι και τουρίστες έσπευσαν να απολαύσουν το θέαμα.
Βλέπουμε ανοιχτούς τους κρατήρες και το συντριβάνι λάβας. Στη συνέχεια η λάβα ρέει και σπρώχνει την άμμο και τη γη. Οπότε είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Μου αρέσει πολύ. Είναι πανέμορφο και λίγο εξωπραγματικό. Τα χρώματα είναι τόσο έντονα. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Είναι πολύ πολύ όμορφο. Η Εθνική Αρχή Αεροδρομίων της Ισλανδίας ανέφερε ότι μέχρι στιγμής καμία πτήση δεν έχει επηρεαστεί από την έκρηξη του ηφαιστείου, ενώ πρόσθεσε πως παρακολουθεί την κατάσταση. Αστυνομία και ελεγκτές περιβάλλοντος μετέβησαν στο σημείο για να εκτιμήσουν το επίπεδο του κινδύνου και τις πιθανές μολύνσεις από τα αέρια. Λοιπόν, έχω τη χαρά λοιπόν, να φιλοξενώ τον πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, τον κύριο Αθανάσιο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης Λεμεσού. Πανιερότατε, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Τις ευλογίες σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας, γιατί όπως ξέρω ο χρόνος σας είναι πάρα πολύ πολύτιμος, τρέχετε διαρκώς, βρίσκεστε μαζί με τους νέους. Λοιπόν, μιλήστε μας για το πολυδιάστατο έργο της Μητρόπολης Λεμεσού, πανιερότατε. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω και εγώ για την τιμή αυτή που μου κάνετε να με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Εμείς ευχαριστούμε, πανιερότατε. Εμείς ευχαριστούμε. Και να πω ότι η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι να μιλήσω για αυτό το έργο που κάνει η Μητρόπολη μας, για να μην θεωρηθεί ότι περιαυτολογούμε και επαινούμε τον εαυτό μας. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αυτό το επιβεβαιώνω, γιατί ήμουνα κι εγώ πιεστικός, δεν θέλατε, σας πίεσα κι εγώ να το ομολογήσω έτσι δημοσίως, σας πίεσα κι εγώ λίγο να βγείτε, ήσασταν αρνητικός, δεν θέλατε. Συνεχίστε, πανιερότατε. Ναι. Αλλά επειδή αυτό το έργο είναι έργο της Εκκλησίας και όχι προσωπικό έργο δικό μου, και αυτό με πολύ προσοχή θα πω μερικά πράγματα από αυτά που κάνει η τοπική εκκλησία μας στην πόλη και επαρχία της Λεμεσού. Μάλιστα. Να πω ότι καταρχάς η εκκλησία εδώ και 15 τουλάχιστον χρόνια επί καθημερινής βάσεως προσφέρει φαγητό δωρεάν σε περίπου 2.000 ανθρώπους. Εξ αυτών οι 900 περίπου είναι φοιτητές των διαφόρων πανεπιστημίων της πόλης μας και οι υπόλοιποι είναι άλλοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη και χρειάζονται ένα πιάτο φαγητό. Το φαγητό αυτό η Εκκλησία το προσφέρει δωρεάν, χωρίς να διακρίνει το θρήσκευμα, την καταγωγή, το χρώμα και άλλες διακρίσεις που υπάρχουν στους ανθρώπους. Εμείς καλούμαστε να αγαπήσουμε τους αδελφούς μας ανεξαρτήτως προελεύσεως ή πεπιθήσεων ή διάφορων άλλων διακρίσεων. Και αυτό γίνεται, πανιερότατε, καθημερινά εδώ και 15 χρόνια, δηλαδή η Μητρόπολη προσφέρει φαγητό σε 2.000 τουλάχιστον ανθρώπους καθημερινά εδώ και 15 μάλιστα. χρόνια. Μάλιστα. Και πλέον το 15 χρόνο, μάλιστα την περίοδο της οικονομικής κρίσεως φτάσαμε να δίνουμε 5.000 προγεύματα σε μαθητές καθημερινά στα σχολεία και άλλες μερίδες φαγητό σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Είχαμε μια μεγάλη έτσι ένα μεγάλο αγώνα καθημερινό, επί καθημερινής βάσης. Mm-hmm. Τώρα, δόξα τω Θεώ, τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα και προσφέρουμε το φαγητό στους 900 περίπου ποιητές της πόλης μας, όταν είναι το πανεπιστήμιο ανοιχτά, και σε άλλους 1.100-1.200 ανθρώπους που έχουν ανάγκη να φάνε κάποιο φαγητό από την Εκκλησία. Πανιερότατε, επίσης, ναι, βεβαίως, συνεχίστε, συνεχίστε. Πέστε μου, σας ακούω. Καθημερινά σας επισκέπτονται, από ό,τι πληροφορούμε, άνθρωποι οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη. Απλοί καθημερινοί άνθρωποι
σας έρχονται και σας βλέπουν και ζητούν τη βοήθεια σας. Υπάρχουν πολλά περιστατικά τέτοια που τους βοηθάτε, βοηθάτε τον κόσμο. Έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι στην Εκκλησία και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε κάνει και ένα επιτελείο, ας πούμε, κοινωνιολόγων, κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, οι οποίοι επιλαμβάνονται διαφόρων προβλημάτων οικογενειακών ή προσωπικών των διαφόρων ανθρώπων και μας βοηθούν στο έργο μας, διότι καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν ανάγκη κάποιος να ασχοληθεί μαζί τους και μας βοηθούν στο έργο αυτό που κάνουμε εμείς καθημερινά, τόσο εγώ, όσο και ο Επίσκοπος Αμαθούντος και οι πατέρες της Μητροπόλεως και οι πατέρες της ενορίας τους, που εάν κάνετε μια βόλτα στις ενορίες, θα δείτε ότι μέχρι αργά το βράδυ οι ιερείς μας είναι στην εκκλησία και ευδέχονται κόσμο και ακούνε τα προβλήματα και τις δυσκολίες των ανθρώπων. Η βοήθεια, πανιερώτατε, στην σύντηση, για παράδειγμα, γίνεται και από τις και από εκκλησίες της ενορίας σας. Υπάρχουν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι άλλο είδους βοήθεια, παράλληλη βοήθεια αυτή, έτσι. Δηλαδή και εκκλησίες της ενορίας σας προσφέρουν φαγητό. Το φαγητό ετοιμάζεται όλο στη Μητρόπολη, που έχουμε πλέον μεγάλα μαγειρία και ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που ετοιμάζουν το φαγητό αυτό. Διότι καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο ετοιμαστεί. Ναι. Και το στέλνουμε με ειδικό όχημα, ειδικά διαμορφωμένο αυτοκίνητο, το οποίο το παίρνει στις διάφορες ενορίες, όπως τον Άγιο Νικόλαο, τον Ζακάκη, τον Απόστολο Ανδρέα, μέσα γειτονιάς, τα Πολεμίδια και αλλού, που οι ενορίες αυτές το διανέμουν και το προσφέρουν στους ανθρώπους που είναι εκεί κοντά τους. Για να μην έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι στη Μητρόπολη καθημερινά και ταλαιπωρούνται, το έχουμε αποκεντρώσει το σύστημα αυτό και στέλνουμε διάφορες μερίδες φαγητού σε διάφορες ενορίες, όπου μπορούν οι άνθρωποι να πάνε εκεί στην ενορία τους, να το πάρουν το φαγητό τους και να φάνε εκεί αν θέλουν, να το πάρουν σπίτι τους. Μάλιστα. Πανερώτατε, καθημερινά επισκέπτεστε και εσείς ο ίδιος ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη, μεταβαίνετε και σε διάφορες δραστηριότητες, ιδιαίτερα και κοντά στους νέους, αλλά και σε μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους. Είμαι σίγουρος ότι δεν θέλετε έτσι να επεκταθείτε, δεν θέλετε να περιαυτολογείτε, αλλά σας πιέζω λίγο. Θέλω να μας πείτε κάποια παραδείγματα. Είναι γεμάτο το πρόγραμμά σας, υπερφορτωμένο, τρέχετε από εδώ, από εκεί για να προσφέρετε βοήθεια. Εντάξει, αδερφέ μου, αυτό είναι το έργο μας. Είναι η διακονία που κάνουμε στην Εκκλησία μας και το κάνουμε με πολύ χαρά και με πολύ αγάπη και επισκεφτόμαστε σπίτια ανθρώπων που έχουν ανάγκες, που είναι ηλικιωμένοι, είναι πενθούντες, αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, αλλά και στη Μητρόπολη πλέον ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων έρχεται και μας αναζητά και μας βρίσκει. Αν έρθει μια μέρα εκεί στη Μητρόπολη, στην Εκκλησία, θα δεις ότι είναι ένας αριθμός ανθρώπων καθημερινά έξω από το χώρο που βλέπουμε τους ανθρώπους και περιμένουν ο καθένας να πει το δικό του θέμα και το δικό του πρόβλημα που τον απασχολεί. Μάλιστα. Αυτές τις μέρες που είναι καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλά παιδιά στις κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως μας. Mm-hmm. Τώρα αυτές τις μέρες φιλοξενούμε παιδιά φοιτητές. Και εγώ τώρα είμαι στην κατασκήνωση όπου ήρθα από χθες. Μάλιστα. Και μιλώ στα παιδιά, κάνουμε κοινές συγκεντρώσεις με ομιλίες. Πολύ ωραία. Τους βλέπω κατηδία και ό,τι μπορούμε βοηθούμε τα παιδιά μας που είναι στην αρχή της ζωής τους και έχουν διάφορους προβληματισμούς. Πολύ σημαντικό το έργο σας, πανιερώτατε. Πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά έτσι στους νέους. Τους βοηθάτε να μπουν στο σωστό δρόμο. Είναι και πολύπλευρη η βοήθειά σας. Φαντάζομαι αν συνεχίσουμε να μιλάμε δεν θα τελειώσουμε. Ο Θεός να σας έχει καλά, έτσι, να σας δίνει δύναμη και κουράγιο. Ευχαριστώ, κύριε. Για να βοηθάτε και εσείς τους συνανθρώπους μας και θα έχω ιδιαίτερη χαρά, θα είναι ιδιαίτερη χαρά μου καλύτερα να σας έχουμε και μία μέρα εδώ στο στούτιο, εδώ μαζί μας
για να επεκταθούμε ακόμη περισσότερο σε αυτό το πολυδιάστατο έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχηθώ και στο σταθμό σας καλή σταδιοδρομία και καλή επιτυχία στο έργο που έχει να επιτελέσει, αφού τώρα αρχίζει να δραστηριοποιείται τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω στον τόπο μας, και σε εσάς όλους που διακονείτε εκεί στο σταθμό να έχετε πλούσιο τον φωτισμό του Θεού στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πανιερώτατε. Ο Θεός να σας έχει καλά. Και εσάς όλους. Καλό σας απόγευμα. Θα έχουμε την ευκαιρία μια άλλη φορά να έχουμε, όπως είπα και στον Πανιερώτατο, να τον έχουμε εδώ στο στούντιο για να επεκταθούμε ακόμη περισσότερο στο φιλανθρωπικό έργο της Μητροπόλεως Λεμεσού. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Πριν όμως πάμε, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.